Κοντά μας έχουμε τον προπονητή μας του αθλητικού ομίλου Μαρμαρίου, τον κύριο Ηλία Οικονομίδη. Coach, το μάτς των Μπαράζ τώρα είναι αυτό που απομένει για την ομάδα, να δει αν η άνοδος έρθει μέσω των Μπαράζ. Δύο λόγια για το σημερινό μάτς, για τη συνέχεια το μάτς των Μπαράζ, που περιμένετε ποια θα είναι η ομάδα, την παρέλαση ή η Ιστιά ή ο Πατριατικός. Ναι, όντως τα τελευταία παιχνίδια για μας έχουν πάντα με το μυαλό είναι να κερδίσουμε τον Μπαράζ και να προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα. Έτσι τα βλέπουμε. Ευκαιρία και όλα σήμερα που παίξαμε και σε χόρτο, διαφορετικό από το αυτό που παίζουμε, που μπορεί να είναι και του Μπαράζ το γήπεδο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορώ να πω ότι είχαμε την ροή που θα ήθελα. Στο δεύτερο, παρόλο που μένουμε και με δύο γκολ πίσω, κάναμε εξαιρετική προσπάθεια. Πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, πάρα πολλές φάσεις, το οποίο θα μπορούσε εύκολα να γίνει για το παιχνίδι. Δεν γίνανε. Το ευχάριστο είναι ότι δημιουργήσαμε τις φάσεις. Και ελπίζουμε βέβαια στον Μπαράζ να μην χαθούν, γιατί σε ένα τέτοιο μάτς θα κοστίσουν. Τώρα δεν κοστίσανε, εντάξει, ήταν μια ήττα βέβαια που δεν τη θέλαμε. Δεν κόστησε κάτι σε θέση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά στον Μπαράζ δεν επιτρέπονται να χάνονται και κυρίως να τρως γκολ εύκολα. Υπάρχει, τώρα είναι θέμα ομάδων, υπάρχει κάποια προτίμηση, έχετε δει μία από τις δύο ομάδες του Άρη στον Μπαράζ? Όχι, έχω ρωτήσει κάποια πράγματα, περισσότερα και θα δω, γιατί θα το δούμε το παιχνίδι αυτό αύριο. Και θα επικεντρωθούμε στην ομάδα που η οποία θα πάρει το προβάδισμα. Αν το πάρει από αύριο. Μια προτίμηση για εσάς? Δεν έχουμε. Έχω ακούσει και οι δύο είναι πολύ καλές ομάδες. Δεν μπορώ να πω ότι θέλω τη μία ή την άλλη. Το μάτς είναι δύσκολο όπως και να είναι, όμως και να είναι. Και θα μετρήσει το ποιος θα βρεθεί εκείνη τη μέρα στα καλύτερά του. Κούτσα, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.